Σήμερα θα φτιάξουμε ωραίες καραβίδες με ρύζι. Είναι ένα φαγητό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ρίξουμε λίγο λάδι στην κατσαρόλα μας. Και δύο κρεμμυδάκια τα οποία τα έχουμε τρίξει στο μούλτι. Θα τσιγαρίσουμε λίγο. Θα ρίξουμε τις καραβίδες. Εδώ έχουμε γύρω στο κιλό η καραβίδα δεν θέλει πολύ ούτως ή άλλως. Λίγο πιπέρι. Εγώ θα ρίξω αρκετό πιπέρι. Θα τις κάνω τούρμπο. Θα τις αφήσουμε λίγο. 5 λεπτά, ίσα ίσα. Να πάρω λίγο τη μυρωδιά από το κρεμμύδι. Ούτως ή άλλως μόλις ρίξουμε τη σάλτσα του, θα χρειαστούν γύρω στα 10 λεπτά για να γίνουν. Α, μου σχομύρισε θάλασσα. Καλοκαιράκι. Σε κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της. Ένα συνοπότερο ουζάκι. Α, μυρουδιές. Θάλασσα, παραλία, τα δερνάκια δίπλα στο κύμα, άσχετα μου είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, είναι ωραίο να κάνουμε όνειρο και να θυμόμαστε ωραίες στιγμές που έχουμε περάσει στη ζωή μας. Λοιπόν, θα ξατμιστεί λίγο το ουζάκι. Η καραβίδα σχεδόν έχει γίνει γιατί δεν θέλει και πολύ, οπότε μόλις θα ξατμιστεί θα ρίξουμε τη σάλτσα ντομάτα. Γύρω στα 300 γραμμάρια θα ρίξω εγώ. Δεν θέλουμε να γίνει και πολύ πολύ κόκκινο, γιατί η καραβίδα δεν γίνεται κοκκινιστή όταν τη φτιάχνουμε με το ρύζι. Από εκεί και έπειτα περιορέξεως ολοκληρώθηκε. Ωραία. Θα ρίξουμε τη σάλτσα ντομάτα. Το νεράκι του. Το αλατάκι του. Θα τις αφήσουμε κανένα φυταρτάκι να βράσουν και μετά θα ρίξουμε το ριζάκι. Και είναι έτοιμες. Να τις απολαύσουμε. Οι καραβίδες έχουν βράσει. Γύρω στα 1 τετάρτο με 20 λεπτά τις άφησα. Εδώ έχω 300 γραμμάρια ρύζι, με τη
έτσι. Θα ρίξω και λίγο νερό. Θα ανακατέψουμε. Με τη φωτιά μέχρι να γίνει το ρύζι μας. Το λίγο μας είναι έτοιμο. Έχει βράσει και το ρύζι μας. Αχνίζει. Ζεστό, ζεστό. Μπορούμε να το φάμε. Πάμε να το απολαύσουμε.